Έλληνα Λανίδου, τι και αν μετακόμισε στην Κρήτη για ένα διάστημα, τι και κάποιοι λέγανε ότι. Ξαναγύρισε Αθήνα. Χωρίσανε με τον Βασίλη Μουντάκη, τον κομμωτή, τον σύντροφό τη. Χωρισμός φέτος. Με όλα τα κακά που μας βρήκανε. Δυστυχώς, ενώ στην πρώτη καραντίνα είχε μετακομίσει μόνιμα στην Κρήτη, θυμάστε, και περνούσε και πολύ ωραία. Και ξεκουραζόταν και από τις υποχρεώσεις. Και το μαλλί ήρθε και έφεξε. Ακριβώς. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουν χωρίσει, ήταν μαζί 2 χρόνια. Βέβαια, όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες, διαβάζω το δημοσίευμα στο OK. Παραμένουν 2 καλοί φίλοι. Δηλαδή δεν τσακώθηκαν, δεν έγινε κάτι χοντρό μεταξύ τους. Πολύ πολιτισμένοι άνθρωποι. Αυτό κοίταξε, δεν είναι εύκολο, ειδικά τον πρώτο καιρό, να είσαι φίλοι. Ειδικά αν υπάρξει μια αφορμή, παιδιά. Προφανώς δεν υπήρξε αφορμή. Δηλαδή, αν βρεις τον σύντροφό σου από αυτό το χώρο με μια άλλη, πόσο πολιτισμένος να είσαι. Δανείζομαι. Προφανώς η κοπέλα δεν είχε κάποια αφορμή. Είσαι πολύ πολιτισμένος, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι κάτι άλλο. Πετάς ένα τηγάνι στο κεφάλι. Αραιώνεις και παραμένεις φίλος. Τι είναι το δύσκολο. Ναι, μήπως να πεις και συγγνώμη που ήρθα και σας ενόχλησα. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι αν παντιέσαι κάποιον, αρχίζουν οι τσακωμοί από πριν. Οπότε γι' αυτό δεν μπορείς μετά εύκολα να είσαι φίλος. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα για αυτή την εμφάνιση. Εντάξει.